Ωραία. Λοιπόν, λέω ότι έχω χάσει τον μπούσουλα, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και εκτός από το διαγωνιστικό, το ταινιών και τα λοιπά, πάρα πολλές εκδηλώσεις, υπάρχουν και πολλοί υποθεσμοί, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Να μπούμε σε ένα, δηλαδή να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο γενικά και μετά να μας πεις τα πιο, δεν ξέρω, αν και όλα φαντάζομαι ότι είναι σημαντικά και αγαπημένα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ θέλω λίγο να ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα, με την ευκαιρία των 10 χρόνων που κάνουμε πάντα στον εαυτό μας. 10 χρόνια, τι πετύχαμε και τώρα τι. Ναι. Βέβαια, εμείς πάντα κάνουμε την αυτοκριτική μας, αλλά πραγματικά οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί για τον καθένα. Αν θεωρήσουμε ότι σε αυτό τα 10 χρόνια έχουν προβληθεί πάνω από 1000 ταινίες, έχουν περάσει τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου από το φεστιβάλ, έχουν γίνει πάρα πολλά εργαστήρια, έχει φιλοξενηθεί πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό νομίζω και σε συνδυασμό με το κοινό της Λάρισας, που νομίζω ότι έχουμε πλέον διεισδύσει και το θεωρούν δικό τους το φεστιβάλ, θεωρώ πως μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε κάποια πράγματα πετύχει. Τώρα, από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα τι? Νομίζω πως είμαστε στη φάση να θέλουμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα, για να μην πω τα πάντα. να πάρει μια εντελώς καινούρια μορφή το φεστιβάλ, γιατί πιστεύω ότι τον κύκλο των 10 χρόνων με αυτή τη μορφή που τον ξέραμε τον έκλεισε. Ναι, αυτή την αλλαγή δεν την κάνετε όμως τώρα. Όχι, όχι, όχι. Το 10ο είναι η επισφράγηση και από εκεί και πέρα... Δηλαδή, να σου αποκαλύψω και κάτι που θα το έλεγα στην τελετή λήξης, αλλά θα σου αποκαλύψω, γιατί σε αγαπάω. Νομίζω πως είναι έτοιμη μια πολύ μεγάλη ομάδα από νέα παιδιά να το πάρουν στα χέρια τους. Θα είμαι πάντα δίπλα τους, αλλά πρέπει να δίνουμε τόπο στα νέα παιδιά. Υπάρχει μια συμπαγής ομάδα, έχει φυτέψει δίπλα μου 10 χρόνια. Νομίζω πως μπορεί να βάλει, να πάρει το πιτάλιο, ας το πω έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Βεβαίως πάντα χρειάζεται ένα συνδυασμός του παλιού με το καινούριο, με την έννοια, όπως είπες και εσύ, τη στήριξη, έτσι. Από την άλλη, νέοι, εντάξει, αυτά τα βλέπουν και με ένα άλλο μάτι. Σίγουρα. Ναι, έτσι, πιο φρέσκο, πιο καθαρό, πιο... Σίγουρα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πάντα και το παλιό, γιατί πρέπει να πατάς... Θα είμαι δίπλα τους πάντα, αλλά θέλω να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα τόσο μεγάλο πράγμα. Ναι. Εντάξει, ας το προσπεράσουμε, έχουμε το τωρινό που είναι εδώ. Σωστό. Και έχει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ τι να σου πω, έπαθα μία τρέλα. Είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσω. Να τα παρακολουθήσουν όλα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να καλύψει πολλές ανάγκες, πολλές επιλογές, πολλές... έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις, άμα δεις και άλλα μεγάλα φεστιβάλ, έτσι είναι. Θα δεις ότι παράλληλα γίνονται πάρα πολλά. Ναι. Γιατί τώρα το να πάρω μία αίθουσα και να προβάλλω ταινίες συνεχώς, εντάξει, είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν νομίζω ότι είναι φεστιβάλ. Όχι. Πρέπει να έχει πολλά. Και έτσι λοιπόν έχει πραγματικά πάρα πολλά αυτό το φεστιβάλ, πάρα πολλά. Ναι. Βασικά θα πρέπει να αναφέρω ότι η ομάδα του έχει ενισχυθεί με ανθρώπους με πάρα πολύ πείρα από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αγάπησαν αυτό το φεστιβάλ το δικό μας και έχω την εντύπωση ότι είναι μια πρόκληση για αυτούς. Εντάξει, καλό είναι το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά θα ανεβάσουμε και ένα περιφερειακό. Και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Δηλαδή, να σου πω τώρα ότι ο κύριος Νότης Φόρσος είναι ο διευθυντής από το Olympion, του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ναι. Είχε όλη την ευθύνη. Έχει την ευθύνη και σε εμάς. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που έχουν μπει στην οργανωτική και αισθανόμαστε πιο δυνατοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης να πω ότι κανένα φεστιβάλ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό με ένα άλλο. Ίσα ίσα
ό,τι γίνεται, γίνεται για να μπει ο κόσμος στις αίθουσες, για να ενδιαφερθεί για τις τέχνες και ιδιαίτερα για την 7η τέχνη, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι για να συναντηθεί, για να βρεθεί, για να, για να συνδημιουργήσει. Δεν, φαντάζομαι ότι δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού. Όχι, σε καμία περίπτωση, ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν και κάποιες δράσεις οι οποίες έγιναν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και με πάρα πολύ αγάπη μας παραχώρησαν. Ας πούμε, ο Θωμάς Ολυναράς που θα μιλήσει για τον Κισλόφσκι Πράιντ, έχει παρουσιάσει το ίδιο πράγμα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και με πολύ χαρά έρχεται σε εμάς. Υπάρχουν και άλλες δράσεις οι οποίες εκπορεύονται, ας πούμε, από εκεί, και η συνεργασία μας θα έχει μια συνέχεια σημαντική. Ναι. Θα μιλήσει για τη μουσική στο σινεμά του Κισλόφσκι, έτσι? Ναι. Έχει κάνει μελέτη πάνω στο Κισλόφσκι και στον Πράισνερ και ιδιαίτερα στη μουσική. Είναι ενδιαφέρον, πάρα πολύ πιστεύω. Θα το έχουμε την Τετάρτη αυτό. Ναι, ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρον έχει και το αφιέρωμα στον σύγχρονο ισπανικό κινηματογράφο. Ναι, και εδώ έχουμε και πραγματικά τη βοήθεια του Σερβάντες που μας έδειλωσε τις ταινίες και πολύ μας βοήθησε σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό αφιέρωμα και θα έχουμε και την έκπληξη τις μικρές ισπανικές γεύσεις από το Ινστιτούτο της Μπαρμπέρο. Ναι, στο Χατζιάνιο μετά τις προβολές φυσικά. Ναι, είναι ωραία όταν συνδυάζονται πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ πιστεύω πολύ στο συν πάντως. Έτσι, με αυτό που σου έλεγα πριν, συνδημιουργία, συνέργεια, συνάντηση, όλα αυτά. Και νομίζω ότι συμβαίνουν στο φεστιβάλ εδώ και 10 χρόνια και βεβαίως και φέτος. Στο 10ο ακόμα πιο πολύ. Κάθε χρόνο αυτό πρέπει. Ακόμα πιο πολύ. Και αυτό που είπες και εσύ, να γίνει υπόθεση. Το φεστιβάλ μας, πώς είναι για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έτσι, να γίνει και. Είναι δηλαδή, αλλά ναι. Και ακόμα. Θα έρθουν πάρα πολλοί ξένοι στο φεστιβάλ. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχουμε κρατήσεις για πάνω από 40 άτομα τα οποία θα είναι εδώ και νομίζω για την πόλη. Είναι πολύ καλό 40 κινηματογραφάνθρωποι να κυκλοφορούν στη Λάρισα και επίσης και σχολεία. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 σχολεία δηλωμένα ότι θα έρθουν για το φεστιβάλ. Ναι, μόνο καλό είναι. Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση. Επίσης βλέπω, έχετε και πολύ καλό επικοινωνιακό σύστημα, ας πούμε. Βλέπω πολλά δημοσιεύματα και στα ηλεκτρονικά μέσα, ενώ, ναι. Όχι μόνο τα δικά μας και της Αθήνας και τα έντυπα, ναι. και παντού, και αυτό καλό. Μας πήραν από τις μεγάλες εφημερίδες, αυτό ήταν για μας πάρα πολύ καλό. Από μεγάλες εφημερίδες και πάρα πολλοί, ας πούμε, γνωστοί δημοσιογράφοι του πολιτισμού. Ναι. Σκέφτηκαν ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, φταίει νομίζω το γεγονός ότι και των μεγάλων ονομάτων που φιλοξενείται. Παράδειγμα, ας πούμε, ο Μαραγκός, ο Κυπουργός. Ο Μαραγκός έγινε το Σάββατο το απόγευμα και ναι. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια γιατί μας παραχωρεί την ταινία του σε πρώτη πανελλήνια προβολή. Ναι. Δεν έχει προβληθεί δημόσια πουθενά. Προβάλλεται πρώτα σε εμάς. Είναι τιμή για το φεστιβάλ. Θα είναι και ο ίδιος φυσικά. Θα είναι και οι πρωταγωνιστές του. Ναι. Θα είναι από την προηγούμενη μέρα εδώ κιόλας. Το έχει συνδυάσει έτσι. Ναι. Οι ενεργοί πολίτες, ναι. Ναι, και αλλά εμείς στο φεστιβάλ θα δούμε σε πρώτη προβολή την. Ενδυνάμει. Την καινούργια του ταινία Ενδυνάμει. Mm-hmm. Μάλιστα. Μετά θα έχουμε και το αφιέρωμα στη μουσική του Κυπουργού, έτσι δεν είναι? Καταρχήν, όλο το φεστιβάλ έχει σαν κεντρικό αφιέρωμα τη μουσική του κινηματογράφου. Σωστό. Σε αυτό το κομμάτι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με το σύγχρονο Δύο Λάρισας, που θα κάνει δύο φανταστικές συναυλίες. Αλλά θέλω να σταθώ πιο πολύ στη συναυλία του Νίκου Κυπουργού, με μουσική από ταινίες του Κυπουργού, με παρόντα τον Κυπουργό. Πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και φαντασμαγορική βραδιά το Σάββατο στις 10 του μηνά. Ναι, τέλεια θα είναι. Και η μουσική του Κυπουργού είναι επίσης σπουδαία και ο ίδιος είναι εξαιρετικός. Η άλλη τώρα συναυλία που θα δοθεί Σάββατο είναι το άνοιγμα του φεστιβάλ με μουσική κινηματογράφου. Έτσι, μάλιστα. Για να δηλώσουμε το είναι στίγμα. Τις δύο αυτές και οι δύο από το σύγχρονο δύο, έτσι. Ναι. Το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά βέβαια με τις ορχήστρες του κτλ. Και είναι και πάρα πολύ πρόθυμο και έτσι πολύ καλή συνεργασία. Βέβαια, να μην ξεχάσω, Κωνσταντίνα μου, ότι ουσιαστικά ανοίγουμε στις 6 ώρα το Σάββατο με την έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Αρβανίτη.
Του Γιώργου Αρβανίτη, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, στο γαλλικό λες. Του φωτογράφου, ναι. Αγγελόπουλου. Ναι, 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 βεβαίως. Είμαστε πάρα πολύ, είναι τιμή μας που μας την παραχώρησε για το φεστιβάλ και θα είναι στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ναι, ναι, βέβαια. Το είδα, αυτό. Καλά, εκεί το Σάββατο δεν ξέρεις πού να πρωτοπάσει. Αυτό δεν λέω, αυτό δεν φωνάζω. Πόσα κομμάτια να γίνει ο άνθρωπος. Να σου πω κάτι, θα γίνει σε ένα κομμάτι μεγάλο και θα έρθεις και με όλους τους φίλους στο πάρτι έναρξης που κάνουμε. Το Σάββατο, φυσικά. Ναι, βέβαια, πάει. Το Σάββατο. Ναι, ναι. Ναι. Να πούμε λίγα ακόμα πράγματα για τους καλεσμένους σας, γιατί είναι. Καταρχάς, αλλάζετε. Μια αλλαγή. Αλλάζετε παρουσιαστή στην τελετή λήξης. Λοιπόν, φέτος θα έχουμε το όνομα το Καραλαμπίδη. Μπράβο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πιστεύω ότι το έχει έτσι. Ναι. Performer είναι. Ο Ρένος είναι το καλύτερό του, είναι αυτό. Δεν έχει. Ναι. Και βέβαια στην τελετή λήξης καλά έχει γίνει και λίγο ότι θα έχουμε το Γιάννη το Στάνκογλου, τον οποίο και θα τιμήσουμε για την κινηματογραφική του δράση. Mm-hmm. Ο οποίος ο άνθρωπος έρχεται κατευθείαν από την παράσταση με αυτοκίνητο. 9 η ώρα που έχουμε την απονομή θα είναι στη Λάρισα. Άντε. Μάλιστα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Είναι τέλεια. Δηλαδή στην τελετή λήξη θα είναι πάρα πολλά ονόματα. Θα είναι και ο Κυπουργός. Φυσικά έρχεται και ο Γιάννης ο Οικονομίδης, αυτός το πολύ εναλλακτικός έτσι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Οικονομίδης, τον θεωρώ πολύ δυνατό σκηνοθέτη. Ναι, θα είναι μαζί με τον Μουρίκη. Τον πρωταγωνιστή του, ναι, τον Βαγγέλη Μουρίκη, ναι, ναι. Ναι, ναι, και θα μιλήσουν βέβαια για την ενδοοικογενειακή βία που πραγματεύεται στις ταινίες του. Νομίζω ότι είναι καλή στιγμή του φεστιβάλ. Ναι, πάρα πολύ καλή στιγμή, όντως. Ωραία. Και έχετε και επίσης, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, η διάλεξη θα είναι, τι ακριβώς θα είναι το δημόσια διοίκηση και γραφειοκρατία. Αυτό είναι, καλά που μου το θύμισες. Ναι. Αυτό ξέρεις τι, είναι ένα αφιέρωμα, ναι, το οποίο έχει να κάνει με την γραφειοκρατία. Αναμόρφωση του, ένα πρόγραμμα είναι, επιχειρησιακό, ναι, πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που είναι για την αναμόρφωση του δημόσιου βίου. Ναι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εντάσσεται αυτή η θεματική δημόσια διοίκηση γραφειοκρατία. Εκεί εμείς θα προβάλλουμε καταπληκτικές ταινίες που δείχνουν πόσο ταλαιπωρείται ο άνθρωπος από την γραφειοκρατία. Σωστό. Οι ταινίες είναι πρώτη προβολή στην Ελλάδα και είναι όρος αυτός για να πάρεις, για να μπορέσεις να μπεις σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ξένες ταινίες ή ελληνικές? Ξένες είναι. Ξένες μόνο. Ξένες είναι. Αλλά εγώ αγαπώ πάρα πολύ σε αυτές τις ταινίες το Rinden an Rinden, να έρθουν να το δουν πραγματικά, γιατί δείχνει την ταλαιπωρία κάποιων τσιγκάνων που δεν μπορούν να πάρουν το παιδί τους γιατί είναι ανήλικη η μητέρα. Ναι. Καταπληκτικό. Και το Θάνατο ενός γραφειοκράτη, φοβερή ταινία. Mm-hmm. Και εκεί έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Έχουμε τον Γιώργο τον Γιαννούση που θα μιλήσει για το «Η γραφειοκρατία βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία» και τον Δημήτρη Κουκούλη που είναι ο πρόεδρος, ο διευθυντής στα ΚΕΠ. Ναι. Ο οποίος θα μας πει μικρές ιστορίες γραφειοκρατίας. Αληθινές. Πέρα για πέρα. Άλλωστε και αυτές που βλέπουμε στον κινηματογράφο και αυτές αληθινές είναι. Δεν είναι ψεύτικες. Ναι, πραγματικά. Θα κάνουμε και μία μίνι δημοσκόπηση με το ερώτημα «Γραφειοκρατία, τι σας φέρνει στο μυαλό?». Και θα έχει ενδιαφέρον μετά, θα σας τη δώσουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ταλαιπωρηθεί στην Ελλάδα από γραφειοκρατία. Για πολύ διαφορετικά θέματα ο καθένας. Αλλά έχουν. Ναι, δεν υπάρχει άνθρωπος, τέλος. Είναι πιστεύω πάρα πολύ έτσι καλό πρόγραμμα και είναι, ξέρεις, στη βάση του φεστιβάλ στην κοινωνία. Αν θυμάστε, πέρσι είχαμε κοινωνική οικονομία. Ναι, σωστό. Την πολιτική οικονομία. Μπράβο, ναι, ναι. Στο μεταναστευτικό είπα, μην ξεχάσω ότι ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί αλλά θα ανακοινωθεί, μάλλον θα κάνουμε μια προβολή ταινιών παιδικών για τα παιδάκια των μεταναστών που είναι στο Κουτσόχερο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το συζητάμε τώρα, πιστεύω ότι θα γίνει. Να μιλήσουμε τώρα όμως και για την καρδιά του φεστιβάλ που είναι οι ταινίες που διαγωνίζονται, να μας πεις λίγο και εκεί τι γίνεται, τι έχουμε. Εκεί έχουμε ένα όγκο 500 συμμετοχών που μας ήρθαν. Μπράβο. Οι οποίες έπρεπε να και έκαναν πολύ καλή δουλειά η Μπέτη Τριανταφυλλίδη και ο Άκης Μητσούλης. Mm-hmm. Θα προβληθούν 27 διεθνείς και 27 ελληνικές. Πάλι πολλές είναι, Άντα.
Πολλές είναι. Βέβαια. Κοίταξε, είναι και λίγο μικρές μερικές. Ναι, εντάξει, αλλά πάλι. Και για να κάνεις αυτή τη δουλειά, να τις διαλέξεις και τα λοιπά, είναι, και να φτάσεις αυτές. Ναι. Είναι άθλος, άθλος. Άθλος, αλλά έχουμε ξεκινήσει όμως, κοίταξε, από το καλοκαίρι. Ναι, το ξέρω. Και το γίνεται, ξέρω, η επιλογή. Mm-hmm. Έχουμε 30 ταινίες animation, mm-hmm, διεθνείς. Τέλεια. Και φέτος, Κωνσταντίνα μου, τόσα πολλά σχολεία μας έστειλαν ταινίες. Οι κριτικές επιτροπές λένε ότι ευνηδιάστηκαν από την ποιότητα. Αχα. 32 μαθητικές ταινίες. Το πανελλήνιο μαθητικό, δηλαδή, τίνει να γίνει αυτόνομο. Ναι. Έτσι. Ναι. Αν έχω λίγο το χρόνο. Βεβαίως, βεβαίως. Θα ήθελα να πω ότι φέτος είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την κριτική επιτροπή. Για το Μισελ Δημόπουλο. Όχι μόνο. Είναι ο Μισελ Δημόπουλος, ναι, ναι, ο οποίος, ας πούμε, θα είναι πρόεδρος. Πρόεδρος, ναι. Είναι η Λίνα Μιλωνάκη, η οποία είναι έτσι, και καθηγητρία στο τμήμα κινηματογράφου. Στη σχολή κινηματογράφου, στο Αριστοτέλειο, ναι. Ναι. Mm-hmm. Έχουμε την Μπέτικα Κλαμανίδη, και αυτή με διδακτορικό στην κινηματογράφου, και αυτή καθηγητρία κινηματογράφου. Mm-hmm. Έχουμε το, καλά φυσικά, τη δική μας την Μπέτη Τριανταφυλλίδου, σίγουρα, και το δικό μας, και τον ευχαριστώ δημόσια, τον Κώστα τον Λαμπρούλη, που τον αγαπώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που το δέχτηκε να είναι μαζί μας. Mm-hmm, mm-hmm. Τέλος πάντων, η Αφρόκρεμα, έτσι. Αυτή που σου λέω είναι η κριτική επιτροπή, ναι, κανονική. Ναι. Ναι, ναι, το κατάλαβα, ναι. Ναι. Έχουμε την Έφη της Δούγκου, τη δική μας, στο animation, mm-hmm, την οικαστικό, ναι, ναι. Έχουμε τον Γιάννη τον Νικολάου και αυτόν στο οικαστικό, mm-hmm, και έχουμε και μια κοπελιά, να μου συγχωρήσω, δεν έχω μπροστά μου το όνομά της τώρα, είναι από Γερμανίδα, mm-hmm, αλλά θα το δουν οι θεατές στο πρόγραμμα. Ναι, γιατί μέχρι να ανοίξω τώρα ξέρεις. Ναι, 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 όχι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα παρεξήγησης. Όχι, θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ έτσι αξιόλογη επιτροπή. Θα τους έχουμε εδώ από την Τετάρτη, θα δουν όλες τις ταινίες στην αίθουσα προβολής και 20 άτομα επιλεγμένα από νέους για επιτροπή κοινού που θα δώσουν το δικό τους βραβείο. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την πρώτη μέρα που νομίζω ότι είναι, και με αυτό να κλείσουμε το πρόγραμμα. Ξεκινάμε 6 ώρα το απόγευμα με τα εγγένεια της έκθεσης του Γιώργου Αρβανίτη στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ακριβώς, θα συνεργαστεί με την Olympus Cultural Roots. Ναι, κίνησε από το παλιό Παντελεήμονα. Βέβαια, ναι, τι ξέρω. Είχα μιλήσει τότε με τον Γιώργο Αρβανίτη για εκείνη την έκθεση. Ναι. Είναι συγκλονιστική πραγματικά. Και από τότε πήραμε και την έγκρισή του. Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Στις 7.30 ώρα στο, ναι, Χατζηγιάννιο, mm-hmm, η κινηματογραφική μουσική από το σύγχρονο Οδείο Λάρισσας. Ναι. Στις 8 η προβολή εν δυνάμει με παρουσία του Μαραγκού και συζήτηση με τον Μαραγκό. Στο Χατζηγιάννιο, έτσι. Ναι, στο, mm-hmm, Χατζηγιάννιο. Και μετά πάρτι. Όχι, το πάρτι ξεκινάει παράλληλα. 7 η ώρα στο πεζόδρομο Κουμουνδούρου θα έχουμε... ξεκινάει το πάρτι. Uh-huh. 10 η ώρα θα ανέβουμε πάνω στην αίθουσα Σεϊχέλη, στην καινούργια, πάνω στον όροφο. Της Δήμητρας. Που έχει Δήμητρα, καλά, είναι καταπληκτική αίθουσα. Θα κάνουμε πολλά πράγματα εκεί πέρα, Κωνσταντίνα. Ναι, ναι, ξέρω. Εκεί δεν θα γίνει η έκθεση του Φώτη, ναι, του Νατσιούλη, για τον Μπαρμπή Βοζαλή. Η έκθεση Αστικές Μεταλλάξεις, mm, και Μπαρμπή Βοζαλή. Ναι, ναι. Νομίζω ότι το χρωστούσαμε τον Μπαρμπή. Βέβαια. Αυτή την έκθεση. Και... είναι πολύ ωραίες οι φωτογραφίες του Φώτη όμως. Καλά, ο άνθρωπος, ναι, ναι, είναι, επειδή μου κάνει κοινωνιολογία με τις φωτογραφίες, σωστό, του. Σωστό. Κάνει κοινωνιολογία, είναι φοβερός. Mm. Θα είμαστε όλοι εκεί. Πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Και προχωράμε. Προχωράμε. Καλή δύναμη εύχομαι. Καλό κουράγιο, καλή επιτυχία. Όποτε θέλεις τα ξαναλέμε. Εννοείται. Και πρέπει να μιλήσουμε και με κάποιους από αυτούς τους καλεσμένους σας. Λοιπόν, ναι, θα μιλήσουμε και κατηδίαν. Μπορείτε να μιλήσετε και με τους ανθρώπους που θα έρθουν, σε μια έτσι διαπροσωπική συνέντευξη, γιατί δεν θα κάνουμε γενική συνέντευξη τύπου για τους ανθρώπους, γιατί έρχονται Σάββατο και Σάββατο, ξέρεις, τώρα δεν θέλουμε τους δημοσιογράφους να τους κουβαλάμε. Ναι, εντάξει, καλά, δεν είναι αυτό. Έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι με την ψυχή στο στόμα, φαντάζομαι, και εξάλλου όποιος θέλει να τους δει, μπορεί να τους δει και λίγο πριν την εκδήλωση ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην οποία θα φιλοξενούνται, έτσι δεν, ναι, είναι. Ναι, ναι, θα φιλοξενηθούν όλοι, ρε παιδί μου. Έτσι.
στο Μετροπόλ που θα έχουμε στήσει και το γραφείο τύπου εκεί. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Να ευχαριστήσω το Δήμο Λαρισαίων για την βοήθεια, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Θεσσαλίας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας. Ναι. Και να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Πολιτισμού που φέτος είμαστε υπό την αιγίδα του και το Γαλλικό Ινστιτούτο και το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Μην ξεχάσω κανέναν και... Όχι, δεν νομίζω, δεν υπάρχει θέμα παρεξήγηση, αλλά να φαίνεται ότι έγινε δουλειά και ότι έγινε πρόοδος και ότι το φεστιβάλ, πώς να πω, συνέχεια μεγαλώνει και... γιατί τους έχουμε όλους δίπλα μας ακριβώς, τώρα. Ακριβώς, και από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και από αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι δεν την έδινε έτσι. Ναι, έτσι, και έχουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι η κυρία Κονιόρδου. Περιμένω επιβεβαίωση τις αμέσως επόμενες μέρες. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άντα Σαρτζή. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε καλή συνέχεια. Και στα 100 το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ δεν πιστεύω να είπες για μένα. Όχι, εσύ αργείς πάρα πολύ. Το φεστιβάλ, να, πότε είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.